χαίρετε! Σήμερα φορέσαμε τα αθλητικά μας, ήρθαμε νότια στη Λιφάδα για να επισκεφτούμε ένα νοσοκομείο πολύ διαφορετικό από τα άλλα, δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Βρισκόμαστε στον Αρχέλων, στο κέντρο διάσωσης θαλάσσιων χελωνών, για να δούμε από κοντά πώς εθελοντές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό φροντίζουν τραυματισμένες χελώνες. Των απολιθωμάτων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι θαλάσσιες χελώνες είναι σύγχρονες των δεινοσαύρων. Αν και οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν, οι χελώνες συνεχίζουν να επιβιώνουν έως σήμερα. Εκείνες οι αρχαίες χελώνες ζούσαν σε έλη, ύστερα στη στεριά, ενώ άλλες άρχισαν να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο νερό. Με την πάροδο του χρόνου, τα κοντόχοντρα πόδια των χελωνών της στεριάς εξελίχθηκαν στα πεπλατισμένα πτερύγια των θαλάσσιων χελωνών. Τα μπροστινά χρησιμοποιούνται για την προώθηση, ενώ τα πίσω δρούν σαν πηδάλια. Ένα από τα συναρπαστικά πράγματα που μάθαμε κατά την επίσκεψή μας στον Αρχέλων είναι πως αυτά τα εκπληκτικά πλάσματα δεν μπορούν να κρυφτούν στο καβούκι τους όταν κινδυνεύουν. Η φύση έχει προνοήσει μόνο για τις χελώνες του γλυκού νερού και της στεριάς, κάνοντας ακόμα πιο εκτεθειμένες εκείνες της θάλασσας. Η χελώνα καρέτα είναι ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά είδη των μεσογειακών και ελληνικών θαλασσών και ένα από τα 7 είδη θαλάσσιων χελωνών που υπάρχουν στον πλανήτη. Όπως και ο άνθρωπος, έτσι και εκείνη πρέπει να περάσει τα 20 σχεδόν χρόνια για να ηλικιωθεί. Η ζωή τους περνά από 40 κύματα. Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους, όπου και παραμονεύουν καβούρια, γλάρι, ψάρια και τροκτικά. Τα μικρά χελωνάκια προσανατολίζονται από το φωτεινότερο ορίζοντα που συναντούν, γι' αυτό και ο ηλεκτροφωτισμός στις παραλίες Οτοκίας απαγορεύεται. Μοιάζει απίστευτο, αλλά η χελώνα καρέτα επιστρέφει πάντα εκεί που γεννήθηκε για να αφήσει τα αυγά της, κάτι που επιβεβαιώνει τη σημασία της διατήρησης, της διαχείρισης και της προστασίας των οικοσυστημάτων και των παραλίων Οτοκίας. Είναι και αυτή μία από τις αρμοδιότητες της οργάνωσης Αρχέλων και των εθελοντών του, που έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας των πανάρχων αυτών ερπετών σε όλη τη χώρα. Το πέρασμα του χρόνου ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με κάποιες δεξαμενές. Πλέον οι εγκαταστάσεις μας έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούμε το καλοκαίρι, αφού έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες δυστυχώς με τις τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες, να έχουμε φτάσει να φιλοξενούμε μέχρι και 40 τραυματισμένα ζώα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, οι οποίες έρχονται και για την οτοκία τους, γι' αυτό και είναι αυξημένος ο αριθμός κατά την περίοδο αυτή. Δεν μειώνεται καθόλου ο αριθμός με την πάροδο των ετών, δηλαδή έχει δει κάποια αλλαγή στη συνείδηση? Όσο περνάνε τα χρόνια, πιο πολύ έχουμε δει αύξηση στον αριθμό, ίσως επειδή αρχίζει ο κόσμος τώρα, υπάρχει μια αλλαγή στη συνείδηση υπό την έννοια της ενημέρωσης, θα έλεγα πιο πολύ. Επομένως, μπορεί και στα προηγούμενα χρόνια, βάσει των στοιχείων που έχουμε, να μην μας ενημερώναν και τόσο αν βρίσκαν κάποιες τραυματισμένες και να τις αφήνανε. Πλέον, όποιος βρει μια τραυματισμένη, είναι πολλά τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε και έχουμε φτάσει στο σημείο περίπου να περιθάλπτουμε σχεδόν 100 ζώα το χρόνο. Γεγονός το οποίο είναι πάρα πολλά. Με εισελθόντα περίπου 70 με 72 ζώα, κατά μέσο όρο. Το κέντρο διάσωσης θαλάσσιων χελωνών, που στεγάζεται σε ξύλινα βαγόνια τρένου, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1994 σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας και εξ αρχής είχε σκοπό του να περιθάλψει τα τραυματισμένα αυτά ή άρρωστα ερπετά που τουρίστες, κάτοικοι ή το λιμενικό εντόπιζαν στη θάλασσα. Είμαστε
είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών, πάνω από το μισό ποσοστό, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης στο 56-60%, καταφέρνουμε να το επανεντάξουμε πίσω στο φυσικά του περιβάλλον. Οπότε είσαι ευχαριστημένος. Είμαστε ευχαριστημένοι που γυρίζουν οι περισσότερες από τις τραυματισμένες χελώνες που έρχονται εδώ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι υπάρχουν και βρίσκουμε συνεχώς και διαρκώς περισσότερες τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης, 6 από τα 7 είδη θαλάσσιων χελωνών χαρακτηρίζονται ως κινδυνεύοντα ή κρίσιμα κινδυνεύοντα. Στο νοσοκομείο που έχει δημιουργήσει ο Αρχέλων βρίσκουν αμέριστη φροντίδα από Έλληνες και ξένους εθελοντές όλα τα είδη, όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζουν. Συνήθως όμως πρόκειται για σκόπιμα χτυπήματα στο κεφάλι από άνθρωπο. Στον Αρχέλων βρίσκουμε πολλές τραυματισμένες καρέτα-καρέτα. Τα μικρά χελωνάκια καρέτα-καρέτα δεν έχουν πολλές πιθανότητες επιβίωσης. Μόνο ένα στα 1000 καταφέρνει τελικά να επιζήσει. Οι θηλυκές δεν γεννούν πριν τα 17 έως 33 χρόνια τους. Πέρα από το κέντρο διάσωσης έχει τις καλοκαιρινές περιόδους και τα προγράμματα που προστατεύει τις περιοχές οτοκίας και γίνεται και μελέτη των βιοτόπων των θαλασσίων χελαινών. Αλλά εγώ θα σας μιλήσω εδώ για μας στο κέντρο διάσωσης, οι οποίοι είμαστε ανοιχτά όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, με το τηλέφωνο της διάσωσης που το έχει αντίστοιχος υπεύθυνος της περίθαλψης και του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών, να χτυπάει ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, μπορεί και 24 ώρες το 24ωρο να βρεθεί περιστατικό. Επομένως, όσον αφορά το κομμάτι της περίθαλψης, έχουμε τα περιστατικά που μπορεί να έχουμε εμείς τη μέρα. Έχουμε όλο το πρόγραμμα με τις χελώνες, γιατί εντός εισαγωγικών είμαστε σαν ένα νοσοκομείο για χελώνες. Επομένως, κάθε χελώνα έχει το δικό της πρόγραμμα, τα δικά της φάρμακα που θα πάρει, τις δικές της ενέσεις, ορούς και τα σχετικά. Τη δικιά της διατροφή, γιατί κάποιες που δεν τρώνε μπορούμε να τους δίνουμε και λιωμένη τροφή. Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Στη συνέχεια, μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία, μπορεί να τις πάμε για κάποιες ακτινογραφίες, έτσι ώστε να δούμε όλο το διαγνωστικό τους κομμάτι. Μετά από αυτό. Τελειώνει η διάρκεια της περίθαλψης μέσα στη μέρα και συνεχίζουμε το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα όσον αφορά την περίθαλψη. Παράλληλα, στο κέντρο διάσωσης τρέχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τα τελευταία χρόνια, το οποίο αυξάνεται διαρκώς χρόνο με το χρόνο. Είναι το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής που κάνουμε σε παιδιά, σχολεία, groups που έρχονται εδώ πέρα για να μας επισκεφτούν. Δηλαδή κλείνετε ραντεβού με σχολεία, με τάξεις και έρχονται εδώ. Έχουμε πάνω από 15.000 μαθητές που έρχονται κάθε χρόνο εδώ στο κέντρο διάσωσης για να ενημερωθούν για τις θαλάσσιες χελώνες. Είναι εντυπωσιακό. Και να ευαισθητοποιήσουμε και γενικότερα και το κοινό κατά τα Σαββατοκύριακα, οι οποίοι είμαστε ανοιχτοί με ελεύθερη είσοδο και καθημερινές, οπότε μπορεί να έρθει κάποιος μεταξύ 1 και 5 αφού δεν θα έχουμε σχολεία, για να του κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο. Ήσουν και εσύ εθελοντής εδώ να μαντέψω. Ήμουν και εγώ εθελοντής στον Αρχέλων. Το 2013 άρχισε η εμπλοκή μου με το Σύλλογο. Έχω πάει και στις περιοχές Οδοκίας σαν εθελοντής. Δηλαδή, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κυπαρισία. Έχω πάει Πελοπόννησο, Κυπαρισία συγκεκριμένα. Και έχω βοηθήσει και από την άλλη πλευρά. Οπότε ξέρεις το μετόπισθεν, αλλά ξέρεις και το. Επομένως, ναι, βέβαια, έχω μια. Την πρώτη γραμμή. Ακριβώς, έχω μια σφαιρική εικόνα περί όλης της λειτουργίας του Συλλόγου. Τώρα, για εμάς που δεν γνωρίζουμε πολλά από χελώνες, από χτυπήματα στις χελώνες, βλέπουμε ένα έρπετο το οποίο έχει ένα πολύ γερό κέλφος, όστρακο. Το καβούκι του. Το καβούκι του. Ναι. Πόσο εύκολο είναι να χτυπηθεί λοιπόν μια χελώνα? Πόσο εύκολο. Κοιτάξτε να δείτε, στα περιστατικά που έχουμε εμείς εδώ, δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των τραυματισμένων χελωνών είναι από εσκεμμένο ανθρώπινο χτύπημα και από την εμπλοκή του στα αλλιευτικά εργαλεία.
Το καλό είναι βέβαια ότι είναι ένα πολύ ανθεκτικό ζώο και καταφέρνει να αντέξει για αρκετές ημέρες, γιατί μπορεί να μην το βρίσκει αμέσως, και να το φέρεις μετά εδώ για να κάνεις όλη τη διαδικασία της περίθαλψης πάνω σε αυτό. Αλλά συνήθως τα περισσότερα είναι από εμπλοκή, όπως σου είπα πριν, στα αλληλευτικά εργαλεία και από σκόπιμη ανθρώπινη ενέργεια, όπως είναι τα χτυπήματα στο κεφάλι, που είναι δυστυχώς αρκετά τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό το εσκεμμένο που μου έλεγες. Το κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο σημείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, ναι, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε, γιατί το χτύπημα στο κεφάλι μπορεί καλή ώρα, όπως έβλεπες και πριν, μέσα τις χελώνες τραυματισμένες. Από το χτύπημα στο κεφάλι χαλάει η ισορροπία τους, αν το πούμε έτσι. Επομένως, έχουν ένα πρόβλημα στο να καταδυθούν και να αναδυθούν. Και επειδή έχουν χτυπήσει αναλόγως τώρα το μέρος του εγκεφάλου στο οποίο έχει βρεθεί το χτύπημα, άλλο τόσο πιο δύσκολα μπορεί να φτιάξει πάλι αυτό, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναισορροπήσει η χελώνα και να μπορεί να ξανακαταδυθεί και να αναδυθεί. Έτσι ώστε να μπορεί κάποια στιγμή να είναι έτοιμη και να φύγει πίσω στο φυσικό της περιβάλλον. Οπότε εδώ στον Αρχαίλων υπάρχουν βιολόγοι, κτηνίατροι, οκειονογράφοι, ό,τι χρειάζεται μια χελώνα για να ξαναγυρίσει με ασφάλεια πίσω. Έχουμε τη κτηνίατρο που συνεργαζόμαστε και η οποία δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την περίθαλψη. Έχουμε την βιολόγο που είναι εξειδικευμένη στην άγρια ζωή, που είναι υπεύθυνη της περίθαλψης και της διάσωσης, η οποία έχει κάνει και το τελευταίο καιρό, κάνουμε και ακόμη ένα πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα. Έχουμε εντάξει μέσα στις μεγάλες δεξαμενές, εδώ που βλέπετε πίσω μας, οι οποίες είναι οι δεξαμενές προετοιμασίας του ζώου πριν αυτό επανέλθει πίσω στο φυσικό του περιβάλλον. Μπορεί να χρειαστεί από 2 εβδομάδες το λιγότερο, μέχρι και όσο πάρει. Εξαρτάται από το είδος του τραυματισμού και οτιδήποτε. Εδώ έχουμε κάνει και ένα πρόγραμμα, έτσι, θα έλεγα, παγκοσμίας πρωτοτυπίας εντός εισαγωγικών. Κάνουμε ένα περιβαλλοντικό εμπλουτισμό όσον αφορά μέσα στις δεξαμενές θαλάσσιες χελώνες. Κάνουμε τον περιβαλλοντικό εμπλουτισμό, λέγοντάς το στα ελληνικά. Δηλαδή, προσπαθούμε να τους δώσουμε, εμπλουτίζοντας μέσα τη δεξαμενή με διάφορα αντικείμενα, ένα κίνητρο για να μπορέσουν να καταδυθούν. Οι σημαντικότερες παραλίες ζωοτοκίας της Καρέτας στην Ελλάδα είναι στη Ζάκυνθο, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα καλοκαίρια θα συναντήσετε σε όλες εθελοντές του Σωματείου Αρχαίλων. Οι παραλίες της Ζακύνθου έχουν μια ιδιαίτερη υψηλή πυκνότητα φωνιών, αφού μπορούν να φτάσουν περίπου τις 1500 ανά χιλιόμετρο, από τις υψηλότερες δηλαδή στον κόσμο. Σου έχουν διδάξει κάτι οι χελώνες? Έχουν διδάξει κάτι οι χελώνες? Οι χελώνες, δουλεύοντας μαζί τους, μπορεί να σου διδάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που έχω κρατήσει προσωπικά είναι η ανθεκτικότητά τους στις κακουχίες. Δηλαδή, μας έχουν έρθει ζώα σε πολύ, πολύ άσχημα τραυματισμένα και λες, τώρα αυτό το ζώο θα ζήσει, δεν θα ζήσει, θα προσπαθήσουμε, τι θα κάνουμε. Και όταν το βλέπεις μετά από τόσο καιρό και πάει καλύτερα και βλέπεις όλη αυτή τη διαφορά, ενώ πίστευες ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό να συνεχίσει να ζει για τον επόμενο ένα μήνα, σου δίνει όλο αυτό δύναμη. Όπως έτσι συνεχίζουν αυτές, έτσι παίρνεις και εσύ τη δύναμη και λες ότι, OK, ό,τι και να έχω, μπορώ να τα καταφέρω. Πού θα ήταν ο Αρχαίλων χωρίς εθελοντές? Ο Αρχαίλων χωρίς εθελοντές δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπήρχε. Οι εθελοντές μας είναι το Α και το Ω. Στηριζόμαστε πάνω σε αυτούς. Έχουμε πάνω από 600 εθελοντές το χρόνο, οι οποίοι έρχονται και στις περιοχές, εδώ στο κέντρο διάσωσης έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι οποίοι εκπαιδεύονται αντιστοίχως όταν έρχονται από την υπεύθυνη της περίθαλψης και από την κτηνίατρο που έχουμε, για να μπορούν να μας βοηθήσουν. Και αντιστοίχως την καλοκαιρινή περίοδο που αρχίζει και η περιοχή Οτοκίας, πάνε σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Ζάκυνθο και σε κάποιες άλλες περιοχές που έχουμε ανοιχθεί τώρα και εκπαιδεύονται εκεί από τους αντίστοιχους leaders και τους υπεύθυνους των περιοχών. Επομένως, χωρίς αυτούς, αν με ρωτάς, δεν θα μπορούσαμε ούτε να προσέχουμε τις περιοχές Οτοκίας, ούτε εδώ να κάναμε την περίθαλψη των ζώων. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στον εθελοντισμό. Πάντα χρειαζόμαστε εθελοντές, ποτέ δεν είναι αρκετοί. Και πάλι και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι και του συναφές αντικειμένου. Μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο, θα έρθει εδώ, θα εκπαιδευτεί και θα μάθει πάνω στο οποίο, αν θέλει να βοηθήσει με τις χελώνες. Βέβαια, έχουμε και άλλα κομμάτια. Μπορεί να βοηθήσει και, όπως για παράδειγμα, και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Να βλέπετε, είμαστε δίπλα στη θάλασσα, άρα έχεις και ένα
τεράστιο μέρος με συντήρηση όλων αυτών των καταστάσεων. Μπορεί να βοηθήσει και με τη επιστημονικά μας δεδομένα κάπως στις βάσεις. Στο κέντρο διάσωσης οι δουλειές μας περιλαμβάνουν κυρίως περίθαλψη χελωνών που έχουν τραυματιστεί, έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και τις φέρνουν εδώ για να αναλάβουμε εμείς τη φροντίδα τους πριν την απελευθέρωση. Ήθελα κάποια στιγμή να δοκιμάσω τον εθελοντισμό και για τον εαυτό μου αλλά και για ένα σκοπό στον οποίο πιστεύω πάρα πολύ. Προφανώς ως βιολόγος κάτι που έχει να κάνει με ζώα ήταν η πρώτη επιλογή. Και ο Αρχέλων είναι κοντά στο σπίτι μου, ήταν ένα σύλλογος του οποίου δράση ήταν γνωστή σε μένα από παλιά και ήταν η προφανής επιλογή. Ήρθα εδώ, πραγματικά ερωτεύτηκα και το χώρο και τους ανθρώπους και τις χελώνες και συνεχίζω. Ξεκίνησα με κάποιες εβδομάδες ουσιαστικά παρακολούθησης των υπόλοιπων εθελοντών. Πιο πολύ να δω τι κάνουν, να μάθω πώς συμπεριφερόμαστε για τις χελώνες, πώς τις φροντίζουμε, ειδικά πιο απαιτητικά πράγματα όπως οι θεραπείες. Και όπως οι υπόλοιποι εθελοντές, εργάζομαι εδώ σχεδόν καθημερινά. Το πρώτο σε κάθε περίπτωση είναι η φροντίδα των χελωνών, δηλαδή καθαρίζουμε τις δεξαμενές, καθαρίζουμε τις χελώνες, φροντίζουμε το χώρο, ασχολούμαστε με την περίθαλψη των χελωνών, τα φάρμακά τους, την τροφή τους. Και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι που είναι ίσως και το αγαπημένο μου είναι οι ξεναγήσεις του κοινού και οι ενημερώσεις που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική δράση του Αρχέλων και γενικά με την δράση του Αρχέλων, το οποίο το κάνουμε τα Σαββατοκύριακα που είμαστε ανοιχτά για το κοινό και με αφορμή ορισμένες εκδηλώσεις ή επισκέψεις σχολείων. Είναι πάρα πολλά τα συναρπαστικά για τις χελώνες. Είναι υπέροχα πλάσματα που είναι στον πλανήτη μας πολύ, πολύ πριν από εμάς. Αλλά αν ήταν να διαλέξω ένα πράγμα, θα διάλεγα το αγαπημένο μου, το οποίο είναι το πώς οι χελώνες μεταναστεύουν και το πώς μπορούν να ακολουθήσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης για να βρουν το δρόμο τους οπουδήποτε στον πλανήτη. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το πώς μια θηλυκή χελώνα θα επιστρέψει ακριβώς στο σημείο που γεννήθηκε για να γεννήσει και τα δικά της αυγά. Θέλω να πιστεύω ότι με όλη τη δουλειά που γίνεται όχι μόνο από την Αρχέλωνα και από πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις, με την ενημέρωση του κοινού και του κόσμου, με τις στρατιές παιδιών στα οποία μιλάμε και εκπαιδεύουμε σιγά σιγά, ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να αλλάζουν οι συνειδήσεις του κόσμου. Θεωρώ ότι έχουμε βοηθήσει πολλά άτομα να δούμε διαφορετικό μάτι τις χελώνες και τη σχέση που έχουμε με τη θάλασσα. Και με αυτό το φως, ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε προσπάθεια και να είμαστε όσο γίνεται αισιόδοξοι. Όποιος μπορεί και όποιος θέλει, δεν χρειάζεται να είναι βιολόγος, να είναι κτηνίατρος, να έχει κάποια άμεση σχέση με το αντικείμενο. Μπορεί να έρθει, μπορεί να προσφέρει εδώ τη βοήθειά του, είτε καθημερινά, είτε τα Σαββατοκύριακα, όποτε έχει χρόνο, να βοηθήσει με όποια εργασία μπορεί, να μάθει πάρα πολλά πράγματα και για τις χελώνες και για τη φροντίδα τους. Και φυσικά, αν κάποιος εργάζεται, δεν μπορεί να αφιερώσει τόσο χρόνο ώστε να είναι εδώ ως εθελοντής, μπορεί πάντα να υποστηρίξει τον Αρχέλων να υιοθετήσει μια χελώνα. Ο Αρχέλων έχει εδώ και χρόνια πολύ ωραία προγράμματα υιοθεσίας, οπότε κάποιος μπορεί να ενημερώνεται για μια χελώνα, να φροντίσει είτε την περίθαλψή της, είτε την φροντίδα μιας μητέρας χελώνας, μιας φωλιάς, αν δεν θέλει απαραίτητα να έχει να σπονσοράρει μια τραυματισμένη χελώνα. Και από εκεί και πέρα, με τις επισκέψεις, με τις δωρεές, με οποιοδήποτε τρόπο θέλει να βοηθήσει να γίνει μέλος, υποστηρικτής, μπορεί να παρακολουθήσει, μπορεί να έρθει να δει κάποια απελευθέρωση που είναι και το πραγματικά το όμορφο και συγκινητικό κομμάτι, για μας τουλάχιστον που είμαστε εδώ όλη μέρα και τις φροντίζουμε, είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Το ξέρω ότι ακούγεται συχνά, αλλά ο εθελοντισμός είναι εμπειρία ζωής. Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία και το λέω γιατί ήμουν ένα άτομο που ήταν πολύ διστακτικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποκτήσεις τόση αυτοπεποίθηση και τόση χαρά, τόση όρεξη για να κάνεις ταξίδια, να κάνεις όνειρα, είτε είσαι από το εξωτερικό και θες να ταξιδέψεις εδώ, είτε πας στο εξωτερικό, είτε είσαι Έλληνας και κάνεις εθελοντισμό στη χώρα σου. Ο κόσμος που θα γνωρίσεις, ο τρόπος που πραγματικά θα ανοίξει το μυαλό σου, δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Είναι μοναδική εμπειρία, άσχετα με το αν είναι με τις χελώνες. Οι χελώνες προφανώς τις προτείνουμε, είναι υπέροχες. Ένας λόγος παραπάνω να δουλέψει κάποιος με ζώα. Αλλά και με ζώα να μην έχει σχέση, πραγματικά
εθελοντισμός είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος. Πρωτίστως για τον εαυτό του και φυσικά δευτερεύον και για όπου προσφέρει. Προσπαθούμε όλοι και οι Έλληνες και οι ξένοι με πολύ φιλότιμο να κάνουν. Ειδικά οι ξένοι όσοι έρχονται έχουν πολύ θετική ενέργεια και προσπαθούν για το καλύτερο. Το μείγμα του Σωματείου Αρχαίων διαδίδεται και φτάνει στο εξωτερικό. Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάσωσης συναντήσαμε τουλάχιστον 5 εθελοντές από διάφορες χώρες του εξωτερικού και μιλήσαμε με τον Ρις που ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα από το Brighton της Αγγλίας. Με λένε Ρις και είμαι εθελοντικά εδώ για 2 εβδομάδες. Βρισκόμουν και στην Κρήτη το καλοκαίρι, φρόντιζα τις φωλιές, τις προστάτευα και ενημέρωνα τον κόσμο. Εδώ στην Αθήνα περιθάλπουμε τις χελώνες. Στην Αγγλία σπουδάζω θαλάσσια βιολογία και ό,τι κάνω εδώ αποτελεί μια καλή εμπειρία για εμένα. Έχω μάθει πολλά. Απέκτησα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου δουλεύοντας σε αυτό το περιβάλλον. Όλα θα με βοηθήσουν φυσικά και στις μεταπτυχιακές σπουδές μου. Καθ' όλη τη διάρκεια του γυρίσματος, οι Έλληνες και οι ξένοι εθελοντές δεν είχαν ησυχία. Έπλαναν τις χελώνες, τις τάιζαν, έβαζαν ορούς, καθάριζαν το περιβάλλοντα χώρο. Και όταν πια τελείωσαν τις δουλειές τους μέσα στις δεξαμενές του νοσοκομείου, μπήκαμε και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στους ασθενείς που αναρρώνουν. Οι χελώνες ακούν τα πάντα, ειδικά τις χαμηλές συχνότητες, όπως οι δονήσεις του εδάφους και των κυμάτων. Είμαστε μέσα στο νοσοκομείο των θαλάσσιων χελωνών και Δημήτρη, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη Μικαέλα, όπως ναι. Βλέπω στην ταυτότητά της. Όπως βλέπεις, έχουμε ονόματα σε όλες. Προς τιμήν του διασώστη που τη βρίσκει, τη λέμε ότι όταν βρει τη χελώνα να δώσει και ένα όνομα σε αυτή, έτσι ώστε να αισθανθείτε αυτός ότι συμμετείχε λίγο παραπάνω στη διάσωση. Πολύ συγκινητικό. Συγκεκριμένα Μικαέλα, η κυρία που μας την έφερε, κολυμπούσε μαζί της επί μία ώρα μέχρι να καταφέρει να τη βγάλει μέσα από τη θάλασσα έξω. Και να καταφέρει να έρθει σε εμάς εδώ πέρα μετά, που ήρθε από την Ήλιο, που ήρθε με πλοίο, να τη δουν οι κτηνίατροι, να βοηθήσει και το λιμενικό στη διάσωσή της, έτσι ώστε να καταφέρει σε εμάς. Δηλαδή είναι μια συλλογική προσπάθεια, είναι λιμενικό, είναι ιδιώτες, είναι και ιδιώτες, είτε μέλη του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης που έχουμε, είτε διάφοροι κτηνίατροι που μπορούν να βοηθήσουν στη περιοχή την εκάστοτε, από ένα δίκτυο που έχουμε. Τώρα η Μικαέλα τι ακριβώς έχει? Η Μικαέλα είχε ένα παλιό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο την έκανε να μην αρχίσει να κολυμπάει καλά, γιατί το κατάλαβε την κυρία ότι είχε πρόβλημα, δεν κολυμπούσε καθόλου και είχε κάτι σε στάσιμη κατάσταση. Τώρα θα δείτε πίσω στο τέλος του καβουκιού προς την ουρά της, θα δείτε ότι έχουμε βάλει και κάποια βαράκια. Αυτά τα βαράκια τα έχουμε προσθέσει, γιατί από το χτύπημα στο κεφάλι χαλάει η ισορροπία που λέγαμε και πριν της χειρονομίας. Επομένως, πρέπει να πας στο αντίστοιχο σημείο για να βάλεις το αντίστοιχο βάρος, έτσι ώστε να μπορέσεις να τη φέρεις πάλι να είναι ισορροπημένη. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να μπορεί να καταδύεται και να αναδύεται που λέγαμε προηγουμένως. Είναι καρέτα καρέτα. Ή το είδος είναι καρέτα καρέτα. Στην Εφέλη βρέθηκε στην Εύβοια και είχε ένα, όπως βλέπετε και εσείς, ένα παλιό τραύμα στο κεφάλι, αλλά πιο πολύ τη βρήκαμε γιατί είχε κατάποση αγκιστρίου. Και μπορεί να ζήσει μια θαλάσσια χελώνα αρκετό καιρό με ένα αγκίστρι μέσα της? Κοιτάξτε, τώρα είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Μπορεί, αν είναι μόνο το αγκίστρι, θα μπορούσε να ζήσει και με το αγκίστρι μόνο μέσα της, αλλά επειδή συνήθως έχουν και πετονιά μαζί, η πετονιά αρχίζει και μπλέκεται μέσα στη στομαχική κοιλότητα, επομένως δημιουργεί άλλα προβλήματα. Στη συγκεκριμένη της έχουμε κάνει και χειρουργείο και αφαιρέσαμε το αντίστρι με την πετονιά που είχε μέσα. Εκτός από εθελοντές, μπορείτε να γίνετε γονείς μιας καρέτα-καρέτα που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάσωσης, υιοθετώντας μια θαλάσσια χελώνα.
Ο κόσμος τους είναι θαυμαστός και ανεξερεύνητος, καθώς οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς περνούν τα γλυκά αυτά έρπετα, τα νεανικά και εφηβικά τους χρόνια. I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Των Αρχαίλων όλοι περιμένουν να έρθει ο Μάιος, όταν τα νερά θα ζεσταθούν και θα προγραμματιστεί η πρώτη επανένταξη χελώνα στο περιβάλλον για το 2018. Θα είμαστε όλοι εκεί. Sit around.